Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον και ωραίο ερώτημα απόψε, το οποίο νομίζω αφορά όλους μας. Πώς μπορώ να καταφέρω να έχω μια όμορφη και υγιή ζωή μέσα σε έναν κόσμο που μου φαίνεται απειλητικός? Κυρία Πετρίδου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Αυτό το μήνυμα το έχω σβήσει και το έχω γράψει άπειρες φορές. Καταρχάς, γιατί δυσκολεύομαι να βάλω τις σκέψεις μου σε τάξη, και δεύτερον, γιατί νιώθω ότι είναι καταχρηστικό εκ μέρους μου να επικοινωνήσω με αυτόν τον τρόπο το πρόβλημά μου. Είσαι υπερβολικά ευγενική. Παρακολουθώ το κανάλι σας καθημερινά και είμαι στη διαδικασία ψυχοθεραπείας έναν χρόνο τώρα. Μπράβο! Μπράβο για την ψυχοθεραπεία. Μπορώ να αντιληφθώ σε έναν βαθμό τα κακό κείμενα της παιδικής και εφηβικής μου ζωής. Νομίζω ότι πλέον μπορώ να πετάξω από πάνω μου μερίδιο ευθύνης για την παραμέληση που ένιωθα, την ανεπάρκεια, τις φοβίες, τη θλίψη. Νομίζω ότι μπορώ να δώσω συγχώρεση στον εαυτό μου για μικροαπόπειρες αυτοχειρίας κατά την εφηβεία. Νομίζω ότι μπορώ να διακρίνω πλέον πότε κάποιος γίνεται κακοποιητικός απέναντί μου, διατηρώντας ωστόσο πάντοτε αμφιβολίες και αμφισβήτηση της κρίσης μου. Αλλά δεν ξέρω πώς να συνεχίσω. Βρίσκεσαι εσύ ήδη σε ένα πολύ καλό δρόμο. Έχεις μπει ακριβώς μέσα στην ουσία της αλλαγής, της ψυχοεκπαίδευσης και της ψυχοθεραπείας. Είμαι 32 ετών, αποφέντης από το Πανεπιστήμιο στο 22 και έπειστα από κατατακτήρες εξετάσεις άρχισα να φυτώ σε ένα τμήμα που ήταν και η επιθυμία μου εξ αρχής. Αχ, αυτά που δεν πάμε από την αρχή εκεί που επιθυμούμε. Εκεί μπήκα στο στόχαστρο του καθηγητή, έγινε αντικείμενο γελιοποίησης, υποτίμησης και συνεχόμενων προσβολών, το λεγόμενο mobbing, bullying, nagging, πώς θες πες το. Με βοήθεια ψυχοθεραπείας, μετά από 2,5 χρόνια κατάφερα να αποδράσω εντός αγωγικών, μόνο και μόνο για να μπω μέσα σε μια άλλη πολιτική κακοποιητική σχέση με την πρώτη μου δασκάλα, με την οποία και συνεταιριστήκαμε επί από δική της πρόταση. Δεν λέω σε τι πράγματα δασκάλα, γιατί δεν θέλω να αποκαλύψω την ταυτότητά της. Έφτασα στη συνειδητοποίηση ότι η σχέση μου εντός αγωγικών μαζί της έφτασε στον ίδιο παραλογισμό και στο ίδιο ακριβώς αδιέξοδο που είχε φτάσει και η σχέση μου με τον καθηγητή της σχολής. Εδώ θέλω να σου πω ότι ο χώρος αυτός, ο καλλιτεχνικός με τον οποίο ασχολείσαι, πολύ συχνά έχει τέτοιους τύπους και τύπισες. Χωρίς να σημαίνει ότι μας προσδιορίζει ακριβώς η ενασχόλησή μας και η εργασία μας για το τι τύπο προσωπικότητας θα έχουμε. Αλλά βασικά ήθελα να πω ότι μου έχει τύχει να το ξανακούσω. Ότι άνθρωποι που ασχολούνται με την ίδια τέχνη που ασχολείσαι και εσύ να έχουν αντιμετωπίσει συχνά δύσκολους χαρακτήρες, αυτό που λέμε αδιάγνωστος εδώ στο κανάλι, κακοποιητικούς, νάρκισσους. Παρά τις διαπιστώσεις, την ψυχοθεραπεία και την προσωπική προσπάθεια, δυσκολεύομαι να βρω κίνητρα, διάθεση, κουράγιο και δυνάμεις να συνεχίσω να κάνω το οτιδήποτε. Είμαι γεμάτη καχυποψία και ανασφάλειες. Ψάχνω να βρω τον εαυτό μου και νιώθω ότι δεν έχει επιζήσει τίποτα για να ανασύρω. Έχεις πάθει φοβερή ναρκισσιστική κακοποίηση. Μένα μου φαίνεται ότι ίσως έχεις και διαταραχή μετατραυματικού στρες και σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες. Έχουμε βίντεο στο οποίο μιλάμε για τις διαφορές μεταξύ της διαταραχής μετατραυματικού στρες και της σύνθετης διαταραχής μετατραυματικού στρες. Η ερώτηση μου είναι η εξής. Πώς θα μπορέσω να εμπιστευτώ ανθρώπους ξανά? Πώς θα μπορέσω να εμπιστευτώ τον εαυτό μου? Και εν τέλει, πώς θα βρω τα ψυχικά αποθέματα να το κάνω όταν καθημερινά συμβαίνουν γεγονότα τα οποία ματαιώνουν την όποια προσπάθεια κάνω? Εκ των πραγμάτων, είναι αδύνατο να απομονωθώ από το περιβάλλον μου και τους ανθρώπους για όσο χρονικό διάστημα προσπαθώ να ενδυναμωθώ. Πρέπει να απομονωθείς από τοξικούς και κακοποιητικούς ανθρώπους για όλη σου τη ζωή. Όχι μόνο για όσο χρονικό διάστημα προσπαθείς να ενδυναμωθείς. Και αν στο περιβάλλον σου υπάρχουν άνθρωποι τοξικοί οι οποίοι παραμένουν, και παραμένουν είτε επειδή είναι μια μητέρα, είτε επειδή είναι ένας πατέρας, είτε επειδή είναι ένας πολύ αγαπητός φίλος ή ένας σύντροφος, τότε δεν θα μπορέσεις ποτέ να δυναμωθείς. Προσπάθησα να είμαι όσο πιο περιεκτική και σαφής μπορούσα. Είμαι άνθρωπος που δεν ανοίγεται εύκολα, το κατάλαβα.
Το κατάλαβα και η χρήση της γλώσσας που κάνεις έτσι, η αυστηρή χρήση της γλώσσας, η ορθή χρήση της γλώσσας, η λίγο πιο επίσημη χρήση της γλώσσας δείχνει ακριβώς την προσπάθεια που κάνεις για να μιλήσεις. Δυσκολεύεσαι να ανοίχτεις. Άντλησα το θάρρος να σας απευθυνθώ από το θαυμασμό, την εκτίμηση και την ασφάλεια που με εμπνέεται μέσα από τη δραστηριότητα σας στο YouTube. Λοιπόν, φίλε Νάδα, είσαι μία επιζώσα. Επιζώσα κακοποίησης. Μας έχεις μιλήσει σίγουρα για δύο εξόχως κακοποιητικές σχέσεις. Τη σχέση σου με τον καθηγητή στη σχολή, ο οποίος, όπως έγραψες έτσι πολύ χαρακτηριστικά, θα τα ξαναδιαβάσω, μπήκε στο στόχαστρο του και σε έκανε αντικείμενο γελιοποίησης, υποτίμησης και συνεχομένων προσβολών. Δηλαδή σου έκανε συνεχώς bullying. Mobbing ονομάζεται στο χώρο της εργασίας. Bullying ονομάζεται στο χώρο του σχολείου. Τώρα στο χώρο του πανεπιστημίου είναι και τα δυο. Και σίγουρα είναι και nagging οι προσβολές και τα προσβλημέντα και απλά κακάνω το να είσαι το αντικείμενο γελιοποίησης του άλλου. Και μετά πας σε μια δασκάλα να κάνεις ιδιαίτερα, γιατί σε μια τέχνη είναι η δεύτερη σπουδή που έχεις σπουδάσει, κοπέλα, και βρίσκεις εκεί όχι τα ίδια, χειρότερα. Βρίσκεις χειρότερα γιατί ήταν πολυετής η κακοποιητική σχέση και για να συνεταιριστείς μαζί της σημαίνει ότι την εμπιστευόσουνα σε εκείνο το χρονικό διάστημα. Δεν την είχες καταλάβει από την αρχή τι φίδι ήταν. Ή μάλλον δεν άφησες να την καταλάβεις από την αρχή τι φίδι ήταν. Λοιπόν, θα σου πω το εξής. Ότι έχουμε, ναι, έχουμε μαγνήτη. Παλιά λέγανε την έκφραση μαλακομαγνήτη, εγώ θα πω έχουμε ναρκισσομαγνήτη. Έχουμε. Έχουμε. Δεν μας γράφεις τίποτα για τα παιδικά σου χρόνια συγκεκριμένο. Γράφεις όμως ότι στη ψυχοθεραπεία μπόρεσες να αντιληφθείς ως ένα βαθμό τα κακώς κείμενα της παιδικής και εφηβικής σου ζωής. Και ότι ένιωθες πάνω σου ευθύνη για την παραμέληση, την ανεπάρκεια, τις φοβίες, τη θλίψη. Και μάλιστα μας λες ότι κατά την εφηβεία σου έκανες μικροαπόπειρες εντός εισαγωγικών αυτοχειρίας, δηλαδή συμβίωνες, αγάπη μου, κατάθλιψη από την εφηβεία σου. Λοιπόν, πρωτού προχωρήσω παρακάτω, εδώ θέλω να κάνουμε μια στάση και να πούμε ότι είναι εξαιρετικά καλή ιδέα να πας σε έναν καλό ψυχίατρο, όχι για να κάνεις ψυχοθεραπεία στο ψυχίατρο, να πας σε έναν καλό ψυχίατρο να σου κάνει διάγνωση για τυχόν κατάθλιψη, που είναι πολύ πιθανόν τα συμπτώματα που έχεις να φτάνουν ώστε να γίνει μια διάγνωση κατάθλιψης, και παράλληλα με την ψυχοθεραπεία, όχι να αντικαταστήσεις την ψυχοθεραπεία με την αντικαταθλιπτική θεραπεία, παράλληλα με την ψυχοθεραπεία να κάνεις και αντικαταθλιπτική θεραπεία. Άκουσε με. Γιατί όλα αυτά που λες περιεκτικά και συγκρατημένα για την παιδική σου ηλικία φανερώνουν ότι ίσως είχες κατάθλιψη από τότε. Και είναι πολύ συνηθισμένο φαινόμενο παιδιά, έφηβοι, νεαροί, ενήλικες που κακοποιούνται συστηματικά να καταλήγουν μεταξύ άλλων να έχουν σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες και κατάθλιψη. Και άγχος και κατάθλιψη. Χρειάζεσαι ενδυνάμωση, όπως είπες. Στα πλαίσια της ενδυνάμωσης, ένα μέρος της ενδυνάμωσης είναι και η αντικαταθλιπτική θεραπεία, την οποία σου ξαναλέω πρέπει να πας σε ένα καλό ψυχίατρο για διάγνωση, για συνταγογράφηση αντικαταθλιπτικής θεραπείας στην περίπτωση που το κρίνει αυτό και για παρακολούθηση της αντικαταθλιπτικής θεραπείας. Να συνεχίσεις τη ψυχοθεραπεία σου με τον την ψυχολόγο στον οποίο πηγαίνεις, φαίνεται ότι σου κάνει αρκετό καλό. Ένας χρόνος ίσως δεν είναι αρκετός, ή μάλλον σίγουρα δεν είναι αρκετός, για να ξεπεράσεις όλα αυτά τα ζητήματα που έχεις βιώσει για χρόνια και που, όπως γίνεται σε όλους μας και όπως γίνεται σε όλες τις ιστορίες που διαβάζουμε και σχολιάζουμε και προσπαθούμε να καταλάβουμε εδώ στο κανάλι, οι γονείς μας μας προετοιμάζουν, μας κάνουν grooming, μας προετοιμάζουν, τόσο ώστε να γίνουμε καλά θυματάκια και για τους υπόλοιπους.
Αντιλαμβάνομαι ότι δυσκολεύεσαι πολύ να εμπιστευτείς τους ανθρώπους και κυρίως δυσκολεύεσαι να εμπιστευτείς τον εαυτό σου. Στο χθεσινό βίντεο, στο προχθεσινό βίντεο, είχαμε αναφέρει ένα κομμάτι από το βιβλίο της Έβιρ Νίλ, αφού είναι υπέροχο εγώ γιατί δεν είμαι ευτυχισμένη, και σας το είχα διαβάσει. Ήταν το βίντεο που ανέβηκε την Κυριακή ή τη Δευτέρα. Ήταν το βίντεο που ανέβηκε τη Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023 στο κανάλι μας με τίτλο «Είναι δυνατόν κάποιος που δεν αγαπάει τον εαυτό του να αγαπήσει τον σύντροφό του και τα παιδιά του?» Σε αυτό το βίντεο, στο τελευταίο 1/3 του βίντεο, διαβάζω ένα απόσπασμα από το βιβλίο της Έβιρ Νίλ, που δεν έχει νόημα να το διαβάσω ξανά τώρα. Πάτε να δείτε εκείνο το βίντεο, στο οποίο εξηγεί η Έβιρ Νίλ πολύ ξεκάθαρα, είναι εξαιρετική συγγραφέας, εξηγεί ότι οι άνθρωποι μετά που εξέρχονται από κακοποιητικές σχέσεις νομίζουν ότι δεν εμπιστεύονται τους άλλους, αλλά στην ουσία δεν εμπιστεύονται τον εαυτό τους. Γιατί? Επειδή στο παρελθόν έχουν παραβλέψει τα σημάδια και τις προειδοποιήσεις, τα σήματα που έστελνε, τον gut instinct τους, η διέστησή τους, το ένστικτό τους, για το ότι ένας άνθρωπος δεν τους κάνει και δεν είναι κατάλληλος για αυτούς, επειδή τα έχουν παραβλέψει αυτά τα σήματα, δεν εμπιστεύονται τον εαυτό τους. Σαν πως και ο εαυτός τους δεν είχε εκπέμψει τα σήματα εκείνα. Στην πραγματικότητα όμως, τον gut instinct μας, η διέστησή μας είναι εκεί. Το τοξικόμετρο μας, το τοξικό ραντάρ μας είναι εκεί. Και μας προειδοποιεί όταν συναντήσουμε κάποιον άνθρωπο ο οποίος είναι κακοποιητικός. Είναι ξεκάθαρο, το νιώθουμε. Τη νιώθουμε την τοξικότητα. Τη νιώθουμε την αρνητικότητα από την αρχή. Οι λόγοι για τους οποίους δεν φεύγουμε για να προστατευτούμε είναι η άγνοια, η ανοριμότητα, αν είσαι και η μικρή ηλικία, αν είσαι 7 χρονών και 8 χρονών και 9 χρονών, μπορεί να νιώθεις άσχημα όταν βρίσκεσαι στο ίδιο χώρο με τον κακοποιητή σου και ο κακοποιητής σου είναι ο γονιός σου ή ο δασκαλός σου, αλλά να μην ξέρεις ότι δικαιούσε να φύγεις και ότι ναι, μπορεί εσύ ένα παιδί να έχεις δίκιο και εκείνος ένας ενήλικας να είναι κακός και κακοποιητής. Λοιπόν, η γνώμη μου είναι ότι όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος, όσο οριμάζει ψυχοσυναισθηματικά, όσο ψυχοεκπαιδεύεται και όσο ψυχοθεραπεύεται, κατεπολεμεί συστηματικά αυτή την άγνοια. Πλέον έχεις γνώση. Για να γράψεις αυτό το email έχεις γνώση. Έχεις καταλάβει τους μηχανισμούς με τους οποίους λειτουργούν οι κακοποιητές. Έχεις καταλάβει τους μηχανισμούς με τους οποίους λειτουργήσες εσύ στο παρελθόν. Τους έχεις καταλάβει μέσα από την ψυχοθεραπεία σου και μέσα από τις σκέψεις τις οποίες σε βάζει η ψυχοεκπαίδευση. Και ξαναλέμε, ο καλύτερος συνδυασμός είναι να τα κάνουμε όλα μαζί. Και ψυχοεκπαίδευση και ψυχοθεραπεία και αντικαταθλιπτική αγωγή αν έχουμε καταθλίψει. Λοιπόν, πλέον έχεις γνώση και η γνώση είναι δύναμη και η δύναμη είναι προστασία. Δεν είναι τους άλλους, αγάπη μου, που δεν εμπιστεύεσαι. Είναι τον εαυτό σου και που δεν τον εμπιστεύεσαι. Όχι ότι δεν θα καταλάβει ότι ο καινούριος άνθρωπος που θα έχεις γνωρίσει είναι παλιόπαιδο, είναι παλιοχαρακτήρας, είναι ναρκισάκι, έχει ένα ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας και είναι δυνάμει κακοποιητής. Όχι, δεν εμπιστεύεσαι τον εαυτό σου για το αν δεν θα σε πουλήσει φθηνά. Έχουμε πουληθεί φθηνά στο παρελθόν, επειδή νιώθαμε μόνοι, επειδή δεν αντέχαμε τη μοναξιά, επειδή νιώθαμε ατελείς και λίγοι, ειδικά στα επαγγελματικά. Γιατί στα επαγγελματικά και στα διάφορα επαγγέλματα και στα καλλιτεχνικά και μη, γίνεται τρελό mobbing. Τρελό mobbing. Δηλαδή υποτίμηση, προσβολές, ξεκάθαρα σου λένε στα μούτρα δεν είσαι τόσο καλός όσο νομίζεις. Μη συγκρίνεσαι εσύ με τον τάδε και την τάδε που είναι απείρως καλύτερη από σένα. Σε βάζουν σε κάποια κατηγορία, ειδικά άμα έχεις και ταλέντο, ειδικά άμα είσαι και ένα πρόσωπο το οποίο έχεις δυναμική, ειδικά και αν ζωγραφίζεις καλά, αν είσαι ζωγράφος, ειδικά και αν έχεις ωραία φωνή
και τραγουδάς ορθά, αν είσαι τραγουδιστής, ειδικά αν έχεις μια δεξιοτεχνία στο όργανο που παίζεις, αν είσαι ένας οργανοπαίχτης, ειδικά εάν συνθέτεις ωραίες συνθέσεις, αν είσαι ένας συνθέτης, ειδικά εάν γράφεις ωραία, αν είσαι συγγραφέας, ειδικά αν είσαι θεραπευτικός, αν είσαι ψυχολόγος, θα σε φάνε. Θα πέσουν πάνω σου να σε φάνε. Γιατί χαλάς την πιάτσα. Γιατί οποιοδήποτε νέος άνθρωπος μπαίνει σε ένα επαγγελματικό χώρο, είτε είναι καλλιτεχνικός είτε μη, με όλη του την όρεξη, με όλη του τη ζωντάνια, με όλη του την καλή διάθεση, με όλη του την αφέλεια, γίνεται στόχος των κομπλεξικών ελλειμματικών ανθρώπων, οι οποίοι φοβούνται και τρέμουν ότι αν αφήσουμε αυτό το νέο παιδί που ήρθε να φοιτήσει στη σχολή να προχωρήσει ανεμπόδιστα, αν αφήσουμε αυτό τον νέο μαθητή μας που ήρθε να του κάνουμε μάθημα να εξελιχθεί, αν αφήσουμε αυτόν τον άνθρωπο που ήρθε να πάρει μαθήματα από εμάς να προχωρήσει, θα φανεί πόσο λίγοι είμαστε εμείς. Το πρόβλημα το έχουν οι κακοποιητές που είναι καρακομπλεξικοί και που αντιλαμβάνονται ότι είναι κύμβαλα λαλάζοντα. Ότι είναι άδειοι από μέσα. Δείχνουν ότι είναι σπουδαίοι. Και καθηγητάδες και καθηγητούδες και δασκάλοι και δάσκαλοι και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και ο τάδε μάστορας και ο τάδε πολύ γνωστός και ο πολύ έτσι, ο οποίος από μέσα του μπορεί να είναι ένας τύπος ο οποίος να βρέθηκε στην κατάλληλη στιγμή κάπου, να είχε γνωριμίες, να είχε μπάρμπα στην κορώνη, να είχε μαγαζί ο πατέρας του και να το άφησε, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και να ξέρει από μέσα του ότι εγώ δεν κάνω για αυτή τη δουλειά. Και επειδή όμως είναι και παλιοχαρακτήρας και ανήθικος, αντί να παραδεχτεί τις αδυναμίες του και να πάει να μελετήσει, να πάει να διαβάσει, να πάει να σπουδάσει, να πάει να εξελιχθεί, να προσπαθεί να πολεμάει τους νέους ανθρώπους ή τους καινούριους ανθρώπους στο χώρο του, ούτως ώστε μην τυχόν και προχωρήσουν οι άλλοι και φανεί πόσο λίγος είμαι εγώ. Ξέρετε πότε φαίνεται ο μεγάλος δάσκαλος? Ξέρετε ο πραγματικά μεγάλος? Ξέρετε πότε φαίνεται ο πραγματικά μεγάλος καλλιτέχνης? Ξέρετε πότε φαίνεται ο πραγματικά καλός στον τομέα του? Είναι αυτός ο οποίος προωθεί τα νέα παιδιά. Είναι αυτός ο οποίος ανοίγει πόρτες για τα νέα παιδιά, τους νέους συναδέλφους, στηρίζει τους συναδέλφους. Αν δείτε έναν άνθρωπο να στηρίζει τους συναδέλφους του, είτε αυτός ο άνθρωπος είναι ιατρός, είτε αυτός ο άνθρωπος είναι εκπαιδευτικός, είτε έχει οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα, αν τον βλέπετε να μιλάει με καλά λόγια για συναδέλφους του, αν τον βλέπετε να προωθεί τους νέους ανθρώπους και να μην νιώθει καμία απειλή, σημαίνει ότι είναι εξαιρετικά καλός σε αυτό που κάνει. Αν δείτε όμως έναν μεγαλύτερο άνθρωπο, είτε είναι καθηγητής σε κάποιο σχολείο ή σε κάποιο πανεπιστήμιο, σε κάποια σχολή, δεν ξέρω εγώ τι, να τα βάζει με τους φοιτητές του, τις φοιτήτριές του, να τα βάζει με τους υφιστάμενους του, πολύ πιθανό να είναι ένας λίγος κατά λίγος. Είχα κάνει για ένα διάστημα, 3 χρόνια. Ήμουνα διορισμένη στην ειδική εκπαίδευση. Τη χρονιά 2001 μέχρι 2004. Σας έχω πει πολλές φορές ότι νιώθω εξαιρετικά υπερήφανη που τον Νοέμβριο του 2004 παραιτήθηκα πανηγυρικά από την ειδική εκπαίδευση και από το διορισμό στη θέση της ειδικής δασκάλας. Έτσι ήταν ο διορισμός, δεν ήμουν διορισμένος ψυχολόγος. Δεν είχαν τότε ψυχολόγους στα σχολεία και ούτε έχουν ακόμη, δυστυχώς. Υπάρχουν οι ψυχολόγοι της σχολικής υπηρεσίας, αλλά δεν υπάρχει ένας ψυχολόγος σε κάθε σχολείο, που αυτό θα έπρεπε να υπάρχει. Ένας ψυχολόγος σε κάθε σχολείο. Λοιπόν, εκείνο το διάστημα ήμουν διορισμένη στη θέση του ειδικού εκπαιδευτικού, χωρίς να είμαι ειδικός εκπαιδευτικός. Έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα. Έβλεπα, πραγματικά έβλεπα ότι δεν υπήρχαν εγχειρίδια, δεν υπήρχαν manuals, δεν υπήρχαν βιβλία, δεν υπήρχε εκπαιδευτικό υλικό για να χρησιμοποιήσουμε. Στην ουσία πρέπει ο καθένας να αυτοσχεδιάσει. Αλλά υπήρχε μια τεράστια γραφειοκρατία να γεμίζεις κάτι φόρμες και να γράφεις και να γράφεις και να γράφεις και να γράφεις. Που δηλαδή, όπως το έβλεπα εγώ τότε, ήταν σαν πως και έπρεπε να δείχνεις ότι κάνεις δουλειά χωρίς απαραίτητα να κάνεις δουλειά. Και είχα 3 επιθεωρητές. Κάθε χρονιά μου είχε πέσει άλλος επιθεωρητής. Επιθεωρητής στην Κύπρο είναι μια θέση η οποία είναι θέση προαγωγής και πρέπει κάποιος να περάσει όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, δηλαδή από απλός εκπαιδευτικός να γίνει βοηθός διευθυντής, να γίνει διευθυντής
και μετά να προχωρήσει να πάει στο Υπουργείο και να γίνει επιθεωρητής. Και τότε το 2001 μέχρι 2004, εκείνες τις τρεις χρονιές που ήμουν εγώ, ήταν δάσκαλοι οι επιθεωρητές, είχαν ξεκινήσει από δάσκαλοι και μετά εξελίχθηκαν σε επιθεωρητές ειδικής εκπαίδευσης κάποιοι. Τέλος πάντων, μέσα στα πολυλογικά είχα τρεις επιθεωρητές. Ο ένας από αυτούς ήταν εξαιρετικά, πώς να το χαρακτηρίσω, πολύ, ρε παιδί μου, αχώνευτος, τι να πω, πώς να το πω, ήταν πολύ αυστηρός, ήταν πολύ έτσι επικριτικός και ήταν ο λιγότερο μορφωμένος από όλους. Ήταν αυτός που γνώριζε τα λιγότερα από την ουσία της ειδικής εκπαίδευσης. Ενώ τον συγκρίνω με έναν άλλον, βασικά αυτός ήταν διευθυντής σε ένα δημοτικό σχολείο και υπερπαραγωγή και έγινε επιθεωρητής. Τον συγκρίνω με έναν άλλον ο οποίος είχε εξαιρετικές σπουδές πάνω στην ειδική εκπαίδευση, ο οποίος είχε ιδέες πολύ δύσκολες στην εφαρμογή, οι οποίες όμως σε ενέπνεαν, σου έδιναν την όρεξη για να δουλέψεις και δεν σου φαινόταν καθόλου αυστηρός, γιατί πραγματικά he meant business και αυτά που σου έλεγε να κάνεις και αυτά που σου εξηγούσε τα γνώριζε, τα κατήχε και τα καταλάβαινε. Ο άλλος που δεν είχε γνώσεις ασχολιούνταν με κάτι λεπτομέρειες ασήμαντες, τυπικές, γραφειοκρατικές, σου σπάζε τα νεύρα για πράγματα τα οποία δεν είχαν να κάνουν με την ουσία της εκπαίδευσης εκείνης και κατέληγε να γινόταν πολύ πολύ δύσκολος να συνεργαστείς μαζί του. Και τότε κατάλαβα ότι μας συμφέρει πάρα πολύ και μας συμφέρει πολύ περισσότερο να έχουμε προϊσταμένους μας ευφυείς ανθρώπους και εργατικούς παρά να έχουμε προϊσταμένους μας ανθρώπους που δεν είναι τόσο ευφυείς και δεν είναι τόσο εργατικοί ήδη. Γιατί ο ευφυείς και ο εργατικός άνθρωπος και ουσιαστικά επιτυχημένος άνθρωπος δεν έχει σε τίποτα να ζηλέψει τους ευφυσταμένους του, ίσα ίσα που το βλέπει ότι μπορώ να βοηθήσω, μπορώ να εμπνεύσω τους νεότερους και μπορώ να τους βοηθήσω να γίνουν καλύτεροι. Εγώ παραιτήθηκα από την ειδική εκπαίδευση γιατί δεν ήμουν ειδική δασκάλα και γιατί αναγνώριζα ότι σε εκείνη τη θέση έπρεπε να διοριστεί ένας άνθρωπος ο οποίος είχε σπουδές ειδικής παιδαγωγικής που θα έκανε καλύτερα εκείνη τη δουλειά από μένα που με είχαν διορίσει εκεί πέρα, επειδή τότε ο κατάλογος των ψυχολόγων διοριζόταν και στην ειδική εκπαίδευση. Και ζήτησα κιόλας να αφαιρεθώ και από τον κατάλογο. Δεν ξέρω αν έχω αφαιρεθεί. Πάντως δεν ασχολούμαι. Δεν έχω ασχοληθεί ξανά για διορισμό. Τέτοια πράγματα τα βρίσκεις πολύ συχνά στο δημόσιο, τα βρίσκεις όμως και στον ιδιωτικό τομέα. Τέτοιες καταστάσεις. Επίσης, ένας χώρος ο οποίος είναι έτσι πάρα πολύ, έχει πολύ bullying μέσα, είναι ο χώρος της τέχνης όσον αφορά στον μπαλέτο, για παράδειγμα. Δεν είναι δασκάλα χωρίς κοπέλα. Το ξεκαθαρίζω, αλλά γνωρίζω περιστατικά, μιλάμε τώρα για θεραπευόμενες πριν 20 χρόνια και πριν 25 χρόνια, οι οποίες καταταλαιπωρούνταν από την αυστηρότητα των δασκάλων του κλασσικού χορού κλπ. Δεν είναι απαραίτητο ότι όποιος είναι καλλιτέχνης δεν θα είναι καλός συνεργάτης ή καλός παιδαγωγός, όμως δεν σημαίνει ότι αν κάποιος είναι καλλιτέχνης ή αν κάποιος είναι όνομα σε αυτό που κάνει, ότι απαραίτητος είναι και καλός και ότι θα είναι και καλός άνθρωπος στην οποιαδήποτε διασύνδεση θα έχει με τους άλλους ανθρώπους. Δεν ξέρω, θα ήθελα να ακούσω τις απόψεις σας στα σχόλια, αν συμφωνείτε μαζί μου με αυτό που είπα, ότι ένας ο οποίος είναι σίγουρος για την αξία του, είναι σίγουρος για το ποιόν του, σε καμία περίπτωση δεν θα ανοίξει πόλεμο με αυτούς που έχει ταχθεί να διδάξει ή να συνεργαστεί ή να ηγηθεί. Ο καλός ηγέτης, ο καλός manager, ας χρησιμοποιήσουμε τον όρο τον αγγλικό που χρησιμοποιείται περισσότερο από το λέξη ηγέτης, ο καλός ηγέτης είναι αυτός ο οποίος γνωρίζει και αναγνωρίζει την αξία του, νιώθει σίγουρος για τον εαυτό του και δεν νιώθει καθόλου μειονεκτικά και κομπλεξικά, ας χρησιμοποιήσω τη λέξη της αργό, να συνεργαστεί και να βοηθήσει και να στηρίξει τους νεότερους. Τα παιδιά μας είναι το μέλλον μας. Οι νεότεροι άνθρωποι είναι αυτοί οι οποίοι θα εξελίξουν αυτό που κάνουμε. Κανένας από εμάς, σε όποιο μετερίζει και αν είμαστε. Τώρα μιλάω από το μετερίζει που έχω εγώ ίδια προσωπικός ψυχολόγος. Είμαι σίγουρη ότι υπάρχουν πολλοί ψυχολόγοι καλύτεροι από μένα. Και είμαι σίγουρη ότι περισσότεροι από αυτούς είναι νεότεροι από μένα. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Και είμαι σίγουρη ότι όσο προχωράει ο κόσμος
και όσο προχωράν τα χρόνια και όταν θα φύγω εγώ από αυτή τη ζωή θα υπάρχουν πολύ καλύτεροι ψυχολόγοι από εμένα. Γιατί είμαι σίγουρη ότι ο καθένας από εμάς παίρνει τη σκυτάλη, αν το πούμε έτσι, και τη δίνει παρακάτω, τη δίνει στην επόμενη γενιά. Δεν θέλω με αυτό να πω ότι είμαι καλύτερη από τους παλαιότερους, όχι. Υπήρξαν θεραπευτές μεγάλοι, οι οποίοι μεγάλοι και σε ηλικία αλλά και μεγάλοι και σε ανάστημα, οι οποίοι με έχουν εμπνεύσει. Είσαι εκ των οποίων, έχει αποδημήσει τώρα, είναι ο Μακαρίτης, ο Πέτρος, ο Ευδόκας, ο οποίος ήταν ψυχίατρος και ψυχαναλυτής, ο πρώτος στην Κύπρο, ο οποίος έφερε την ψυχανάλυση και ο οποίος ήταν πολυγραφότατος συγγραφέας. Τα βιβλία του της δεκαετίας του 80 ήταν βιβλία τα οποία τα διάβαζα εγώ τη δεκαετία του 2000, του 2010 και σκεφτούμουν τι μοντέρνα βιβλία είχε γράψει ο Τάγκης. Και ο οποίος έχει μεταφράσει και τα βιβλία της Κάρεν Χόρν, μιας πολύ γνωστής ψυχαναλύτριας στα ελληνικά. Ο οποίος έχει συγγράψει μαζί με έναν φιλόλογο προς το τέλος της ζωής του, τα γύρω στο 2011-12, ένα βιβλίο στο οποίο έχει μια ψυχολογική, ψυχαναλυτική ανάλυση των ποιημάτων του Καβάφη, Καβάφης και ψυχανάλυση, κάτι τέτοιο. Είχα όλα τα βιβλία του Τάκη. Ο Τάκης ήταν μια μεγάλη προσωπικότητα, γιατί κούραρε τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο σε κάποια φάση και μετά είχε έρθει αυτός από την Αμερική, όπου είχε κάνει την ειδικότητά του και σπουδές ψυχανάλυσης στο Ινστιτούτο Κάρεν Χόρν στη Νέα Υόρκη και είχε έρθει τότε στην Κύπρο μόλις είχε ιδρυθεί τη δεκαετία του 60. Και βλέποντας τα κακώς κείμενα και όντας μέσα στα πράγματα, και γνωρίζοντας πρόσωπα και πράγματα της πρώτης πολιτικής κοινής του νεοσύστατου κράτους τότε, ο Τάκης ήταν ο πρώτος ο οποίος προχώρησε στην ίδρυση ενός κόμματος. Δεν υπάρχει το κόμμα τώρα. Και είχε τολμήσει να βάλει ανθυποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές. Ήταν υποψήφιος ο Μακάριος, ο Εθνάρχης και εκείνος. Και μάλιστα είχε δεχθεί φοβερό bullying. Τότε του ρίχνα γιαούρτια στις ομιλίες του κλπ. Έχω πει και άλλες φορές ότι ήμουν εξαιρετικά τυχερή, Ήταν το 2005, είχα αρχίσει να βγαίνω στο ΡΙΚ, σε εκπομπές του ΡΙΚ, 2005 το Σεπτέμβριο. Είχα αρχίσει να βγαίνω στις εκπομπές, 2006 ήταν, 6. Το 5 έβγαινα στον Αντένα Κύπρου, το 5 με 6 έβγαινα στο ΣΥΓΜΑ, ήταν μια εκπομπή που είχε πολύ ψηλή τηλεθέαση τότε και μετά είχα πάει στο ΡΙΚ. Λοιπόν, σε κάποια φάση μεταξύ 5 και 6, με παίρνει τηλέφωνο, εγώ μιλάμε ο άνθρωπος θρύλος, δηλαδή όσοι ασχολούνται με το χώρο της ψυχανάλυσης και της ψυχολογίας και οι παλαιότεροι όλοι γνώριζαν τον Τάκη Ευδόκα. Με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει «Γεια σου Θέκλα», μου λέει «Είμαι ο Τάκης Ευδόκας». Εγώ μένω κόκαλο, γιατί τον θαύμαζα από μικρή. Και μου λέει «Σε έχω παρακολουθήσει στην τηλεόραση και θεωρώ ότι είσαι μια πολλά υποσχόμενη νεαρή ψυχολόγος και θέλω να σου κάνω μάθημα». Και πήγαινα στο σπίτι του. Ο Μακαρίτης είχε ένα σπίτι στα προάστια της Λευκωσίας που ήταν έτσι λίγο κοντά στο χωριό, όχι ακριβώς κοντά στο χωριό που μένω εγώ τώρα, ήταν έτσι εξοχικό. Ένα σπίτι με ένα πολύ ωραίο κήπο με οπροφόρα δέντρα και ήταν εκεί με τη γυναίκα του και πήγαινα και καθόμασταν στο γραφείο του, μου δίνε βιβλία, διαβάζαμε, συζητούσαμε, ήταν μεγάλη μου τιμή. Και έμενε κιόλας και σε ένα χωριό, η καταγωγή του ήταν από ένα χωριό κοντά στο χωριό καταγωγής του παππού μου, ο παππούς μου και η γιαγιά μου έρχονται από το Άρσος της Λεμεσού, ορεινή Λεμεσό. Τώρα Πάχνα, νομίζω που ήταν το χωριό του Τάκη, δεν έχω πάει στο σπίτι στο χωριό, με είχε καλέσει μια φορά αλλά δεν είχα πάει. Ξέρεις, άμα είσαι μικρός δεν καταλαβαίνεις ότι αυτή είναι μεγάλα πρόσωπα τα οποία θα φύγουν κάποια στιγμή και πρέπει να ρουφίζεις όλες τις στιγμές. Και μου έκανε τρομερή εντύπωση ότι αυτός ο άνθρωπος πάρα πολύ σπουδαίος, πολύ σπουδαίος και γράψει πολλά βιβλία. Έχω και εδώ βιβλία του Τάκη στη βιβλιοθήκη. Για παράδειγμα, ένα βιβλίο του Τάκη Ευδόκα, ένα από τα πολλά, είναι το βιβλίο του «Η ζωντανή καθημερινότητα». Ένα βιβλίο του Τάκη, του Τάκη Ευδόκα, του ψυχίατρου, το οποίο το έγραψε στις εκδόσεις Ταμασός. Wow. Ο οποίος έγραψε αυτό το βιβλίο. Πότε βγήκε αυτό το βιβλίο, ρε παιδιά? Θα σας διαβάσω το περιεχόμενα
του βιβλίου. Α, το 82. Εγώ το 82 ήμουν 7 ετών. Α, όπως στην ιστορία που ήμουν στην Αθήνα και είχε ο Ανδρέας ο Παπακλειοβούλου το πρώτο βιβλίο που έγραψε να το πει μια γυρίες και είπε: τι ωραίο βιβλίο, πότε το γράψεις αυτό? Και του λέει: Ανδρέα μου, όταν ήσουν 7 ετών. Τάκη Ευδόκα λέει: Diplomate of the American Board of Psychiatry and Neurology. Διπλωματούχου του Αμερικανικού Συμβουλίου Ψυχιατρικής και Νευρολογίας. Η ζωντανή καθημερινότητα. Το βιβλίο του Τάκη. Απαντήσεις σε προσωπικά προβλήματα. Το αντρόγυνο, το σεξ, οι γονείς και τα παιδιά, εσωτερικές συγκρούσεις, ψυχολογικές θεραπείες, εκστατικές εμπειρίες. Και θα διαβάσω και τι λέει το πιστόφυλλο. Το μεγαλύτερο μέρος του βιβλίου του Τάκη Ευδόκα, βασίζεται σε πραγματικά προσωπικά προβλήματα και διλήμματα των αναγνωστών. Οι επιστολές είναι πραγματικές. Ορισμένα προβλήματα είναι πολύ συνηθισμένα. Είναι προβλήματα της καθημερινής μας ζωής άμεσα και ζωντανά. Μερικά άλλα ίσως να δίνουν την εντύπωση ότι είναι εξεζητημένα και ότι υπάρχουν μόνο στον κόσμο της φαντασίας και του επιθυμητού. Ο κόσμος όμως της φαντασίας αποτελεί τον πιο ουσιαστικό και καθοριστικό παράγοντα στη ζωή του ατόμου. Πίσω από την ανωνυμία της επιστολής αφήνει το άτομο να διαφανούν οι βαθύτερες πτυχές της ψυχικής του ζωής, η ποικιλία και η ένταση των προβλημάτων που τα απασχολούν. Το 82 το γράψει ο Τάκης αυτό, ο Τάκης ο Ευδόκας. Δηλαδή πριν ακριβώς 40 χρόνια. Πολλοί άνθρωποι ζητούν να μάθουν ποια πρακτική βοήθεια μπορεί να προσφέρει η ψυχοθεραπεία και η ψυχιατρική. Σε ειδικό κεφάλαιο αναφέρονται όλες οι καθιερωμένες ψυχολογικές και ψυχιατρικές θεραπείες, ατομική και ομαδική ψυχοθεραπεία, η ψυχοθεραπεία της οικογένειας, η ναρκανάλυση, τα ηλεκτροσόκ και πολλές άλλες. Ήταν τον καιρό τον ηλεκτροσόκ αυτό το βιβλίο. Καταπιάνεται ακόμα ο συγγραφέας με μια υπεύθυνη και εκλαϊκευμένη παρουσίαση των εκστατικών εμπειριών και προσφέρει ένα οδηγό στα κύρια χαρακτηριστικά και τη σημασία τους για την ψυχική υγεία του ατόμου. Τα εκστατικά βιώματα στην τέχνη, τη θρησκεία, τα σπορ, τον έρωτα και το θάνατο αποτελούν πτυχές της καθημερινής ζωής, παρόλο που το άτομο δεν έχει συνήθως επίγνωση του συχνού αυτού φαινομένου. Μερικά από τα περιεχόμενα του βιβλία. Η απιστία του άντρα, το Λος Άντζελες και η ψυχική απάτη. Όταν κάνω έρωτα, σκέφτομαι άλλο στη θέση του άντρα μου. Αγαπώ τον άντρα μου, αλλά λυπούμαι να διώξω τον εραστή μου. Ποιον από τους δύο αγαπώ? Οργασμός, γυναικεία, ψυχρότητα και σώτα το φίλο. Ρε Τάκη! Ελευθερία παιδιών και προγαμμένες σχέσεις. Είμαι ομοφιλόφιλος, να εγκαταλείψω το περιβάλλον μου? Οι γονείς από υπερβολικό ενδιαφέρον καταπιέζουν τα παιδιά τους. Μητέρα που ζει δια του παιδιού της. 20 χρόνια γάμου είναι αρκετή πληρωμή, να φύγεις τώρα. Είμαι δειλή και ντροπαλή, με απασχολεί η εμφάνισή μου, αισθήματα αναξιότητας και αυτομομφής. Κοντά στον πόνο, ας πούμε στην κηδεία, νιώθω χαρά, σαδομαζοχισμός ή αυτοϋποτίμηση. Υπνοβασία, διχασμός της προσωπικότητας, διπλή ή πολλαπλή προσωπικότητα. Οι καθιερωμένες ψυχοθεραπείες και ψυχιατρικές θεραπείες, εκστατικές εμπειρίες, ψυχική υγεία, η τρέλα. Αυτός είναι ο Τάκης, ο οποίος έχει μεταφράσει και το βιβλίο της Κάρεν Χόρνη «Αυτοανάλυση», το βιβλίο της Κάρεν Χόρνη «Συγκρούσεις στους εσωτερικούς μας κόσμου», «Η νεύρωση και η ανάπτυξη του ανθρώπου», το βιβλίο του Τάκη, έχει γράψει ο Τάκης Ευδόκατος το βιβλίο «Εσύ και η ψυχανάλυση». Μα πω, είδατε τι βιβλία είχαμε εμείς στην Κύπρο? «Νεύρωση και ψυχοθεραπεία», «Τα δύσκολα προβλήματα και τα πρώτα ερωτήματα του παιδιού σας», «Γονείς, παιδιά και σεξ», βιβλίο που γράψε ο Τάκης. «Προσωπικά προβλήματα», «The symbiosis of the two communities and the emotional factor used to promote partition», «Ψυχοπολιτική αντίκριση του Κυπριακού», ο Τάκης. «Εσύ και η ψυχανάλυση, πρόσφυγες της Κύπρου, έρευνα σε συνεργασία με άλλους». Μάλιστα. Από τις εκδόσεις Ταμασός, που δεν υπάρχουν τώρα νομίζω. «Η ζωντανή καθημερινότητα του Τάκη», φοβερό βιβλίο. Φοβερό βιβλίο. Και μέσα έχει αυτό το... Θα έχει πλάκα καμιά φορά. Πλάκα, ενώ πάρα πολύ ενδιαφέρον να διαβάζαμε τα βιβλία του Τάκη, γιατί θυμάμαι ο Τάκης μου έχει δώσει όλα αυτά τα βιβλία ένα σωρό. Μου τα είχε δώσει το 6. Ναι, ό,τι βιβλίο είχε μου δώσε από αυτά που γράψε. Αχ, Θεέ μου. Α, είμαι ομοφιλόφιλος, να εγκαταλείψω το περιβάλλον μου, στη σελίδα 91. Το πρόβλημα. Είμαι 31 χρονών, με επιτυχημένη καριέρα, με πολλούς φίλους και κανένας δεν γνωρίζει ούτε υποψιάζεται τις σεξουαλικές μου προτιμήσεις. Στα 16 μου διαπίστωσα πως ήμουν ομοφιλόφιλος.
Διάβασα βιβλία σεξουαλικής αγωγής και πίστευα πως θα ήταν κάτι το παροδικό. Έκανα τη στρατιωτική μου θητεία, είχα φιλενάδες και σεξουαλικές επαφές με γυναίκες, αλλά οι ομοφιλοφιλικές επιθυμίες εξακολουθούν να υπάρχουν μέσα μου. Στην ηλικία των 20 πήγα στην Ευρώπη για σπούδες και εξακολούθησα να ζω και να συμπεριφέρομαι σαν κανονικός άντρας, δημιουργώντας δεσμούς με κοπέλες. Υπενθυμίζω το βιβλίο γράφτηκε το 1982 και το 2023 λέμε ότι είναι κανονικός άντρας και αυτός που έχει σχέσεις με άντρες. Παρενθετικά να αναφέρω ότι είμαι ανδροπρεπής με αθλητικό σώμα και ευχάριστη προσωπικότητα, χαρίσματα που με βοήθησαν να έχω επιτυχία με τις κοπέλες. Κατά τη διάρκεια των σπουδών μου άρχισα να έχω και τη μυστική μου ζωή. Με πολλή νοσταλγία θυμάμαι τις στιγμές που πέρασα με άγνωστους άντρες που συνάντησα στο δρόμο ή σε δημόσια αποχωρητήρια. Ήξερε και το cruising ο Τάκης, είδατε. Κάποτε όμως οι σπουδές μου τελείωσαν και γύρισα στη γενέτειρά μου. Όπως καταλαβαίνετε, ήμουν ο νέος επιστήμονας, το καμάρι και ελπίδα της οικογένειάς μου. Και από τότε άρχισε τρομερή πάλι μέσα μου και ζω συνεχώς σε μια κατάσταση άγχους και αγωνίας. Εξακολουθώ να υποκρίνομαι και να βγαίνω με κοπέλες. Πρόσφατα χρειάστηκα μεγάλο κουράγιο για να διακόψω ένα δεσμό που όλοι το θεωρούσα σοβαρό. Αποφάσισα πως δεν έχω το δικαίωμα να παντρευτώ και να δημιουργήσω οικογένεια. Όμως διερωτούμε, έχω το δικαίωμα να βασανίζω και να καταπιέζω τον εαυτό μου? Μήπως θα ήταν καλύτερα να εγκαταλείψω την πόλη μου? Υπάρχουν και άλλοι φτιαγμένοι σαν εμένα? Είμαι βέβαιος πως εσείς θα καταλάβετε πως νιώθω και πως δεν είμαι ένας διεφθαρμένος εγκληματίας. Είμαι ένας φυσιολογικός άνθρωπος που έτυχε να μην είμαι ετεροφιλόφιλος. Πάμε να δούμε τώρα την απάντηση του Τάκη. Το 1982, που την οποία μπορεί να την έστειλε και το 80 ή το 75, γιατί για να γραφτεί ένα βιβλίο πρέπει να απαντούσε γράμματα σε εφημερίδες ο Τάκης. Λέει τον Τάκη. Το πρόβλημα της ομοφιλοφιλίας παρουσιάστηκε με την ύπαρξη του ανθρώπου πάνω στο πλανήτη μας. Εγώ θα το έλεγα πρόβλημα, το ζήτημα. Πανάρχαιο και τις περισσότερες φορές, ειδικότερα από μικρές κοινωνίες, δημιουργεί σοβαρές και πολλές δυσκολίες σε εκείνον που το έχει. Είναι γεγονός πως κατά τα τελευταία χρόνια η κοινωνία, τουλάχιστον στις προηγμένες χώρες, έχει γίνει πιο ανεκτική έναντι των ομοφιλοφίλων. Σε μερικές μάλιστα χώρες υπάρχει και νομική αναγνώριση. Τάκη μου, υπάρχει και στην Κύπρο. Ναι. Ας είναι καλά ο Αλέκος Μουδινός. Ο Αλέκος Μουδινός είναι ένας φοβερός άνθρωπος, ένας άλλος πολύ σπουδαίος άνθρωπος, ο οποίος επειδή είναι τόσο σπουδαίος και τόσο εξαιρετικός, δίνει συνεχώς βήμα στους νέους ανθρώπους. Ένας αρχιτέκτονας, ο Αλέκος Μουδινός, ο οποίος πήρε την Κυπριακή Δημοκρατία σε ευρωπαϊκά δικαστήρια με δικηγόρο τον Αχιλλέα Δημητριάδη και κατάφερε να καταδικαστεί η Κυπριακή Δημοκρατία γιατί θεωρούσε την ομοφιλοφιλία ποινικό αδίκημα. Μάλιστα. Για το συγκεκριμένο πρόβλημα το αναγνώστη μου έχω να παρατηρήσω τα εξής. Έλα δούμε τα και τι παρατηρείς. Έχω αμφιβολίες κατά πόσο είναι 100% ομοφιλόφιλος. Ο ίδιος ομολογεί πως είχε επιτυχεί σε ετεροφιλοφιλικές σχέσεις. Αν υπάρχει μέσα του κάποια επιθυμία για αλλαγή, θα πρέπει να υποβληθεί σε ψυχοθεραπεία. Τάκη, θα τα χαλάσουμε εδώ πέρα. Η ομοφιλοφιλία δεν είναι αρρώστια ή κληρονομική σεξουαλική παρεκτροπή. Είναι φαινόμενο ψυχολογικής αιτιολογίας. Και συνεχώς αυξάνεται ο ρυθμός της θεραπευτικής επιτυχίας για όσους θέλουν να αλλάξουν. Εδώ διαφωνούμε με τον Τάκη γιατί βρισκόμαστε 40 χρόνια μετά. Τάκη μου, μακαρίτη μου. 40 χρόνια μετά βρισκόμαστε στο σημείο που ξέρουμε ότι δεν είναι πρόβλημα ψυχολογικό, ότι είναι γενετική προδιάθεση, γεννιέται κάποιος. Αν το άτομο αποφασίσει οριστικά, εντάξει, του δίνει ο Τάκης την επιλογή, αλλά είδετε. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να ζούσε ο Τάκης. Έχει χρόνια που θα να ζούσε ο Τάκης τώρα, γιατί θα κάναμε ένα debate. Αν το άτομο αποφασίσει οριστικά ότι θα παραμείνει ομοφιλόφιλος, δεν αποφασίζει το άτομο. Αποφασίζει οριστικά ότι θα αποδεχθεί τη φύση του. Δεν αποφασίζει πώς, ποια θα είναι η φύση του. Τότε θα πρέπει και οι σχέσεις του με τις κοπέλες να φτάνουν μέχρι ενός ορισμένου σημείου. Δεν θα πρέπει να επιδιώκεται ερωτικός δεσμός που να δημιουργεί σοβαρά προβλήματα διακοπή του. Ο δεσμός με το άλλο φύλο θα πρέπει να είναι στη βάση του φιλικός, χωρίς να του προσδίδεται ερωτική συναισθηματική χρειά. Γνωρίζω πολλούς ομοφιλόφιλους λεωτάκης που έχουν πολύ καλούς φιλικούς δεσμούς με γυναίκες, όπως και λεσβίες που επίσης κινούνται περίπου μέσα στα ίδια πλαίσια. Το θέμα της φυγής από την πατρίδα σου έχει διάφορες πτυχές. Η φυγή σε απαλλάσσει από το στενό κοινωνικό και ιδίως το οικογενειακό περιβάλλον. Σε μια μεγαλούπολη είναι ασφαλώς πιο εύκολη η ζωή ενός ομοφιλόφιλου. Θα στερηθεί όμως στην περίπτωση αυτή τη θαλπορή και τις χαρές ή διευκολύνσεις της οικογένειάς του. Άμα η οικογένεια είναι τοξική, να σου πω εγώ από τη θαλπορή γλιτώνει, Τάκη μου.
Η δυσκολία είναι κατά κύριο λόγο η οικογένεια του ομοφυλόφιλου που δεν τον γνωρίζει και τον περιμένει να παντρευτεί. Σε κάποιο στάδιο θα το αντιληφθεί και θα πιέσει μέχρι ότου κατανοήσει την πραγματικότητα και συμβιβαστεί. Αν ο ομοφυλόφιλος θέλει να παραμείνει σαν τέτοιος ή αν πιστεί ότι δεν μπορεί να αλλάξει, ή αν καταλάβει εσύ Τάκη ότι δεν μπορεί να αλλάξει, τότε θα πρέπει να έχει και το ψυχικό σθένος να αναλάβει τις ευθύνες της απόφασης του αυτής. Να μπορέσει ψυχικά να αντιμετωπίσει πιθανές πιέσεις ή επικρίσεις και να διαμορφώσει το δικό του τρόπο ζωής. Και σε άλλη χώρα να πάει, πάλι θα υπάρξουν κάποιες δυσκολίες. Ασφαλώς ο ομοφυλόφιλος δεν είναι ένας διεφθαρμένος εγκληματίας, λέει ο Τάκης. Πολλοί ομοφυλόφιλοι μελακαλούργησαν στην ιστορία του πολιτισμού μας. Υπήρξαν στην ιστορία ομοφυλόφιλοι στους οποίους πολλά οφείλει η ανθρωπότητα, η επιστήμη και οι τέχνες. Αντιμετώπισαν όμως την ομοφυλοφιλία τους δημιουργικά, με ψυχική αντοχή και συνέπεια του περιβάλλοντος. Σκεφτείτε, τα έγραφε αυτά το 1982 ο Τάκης. Ξαναλέω ότι τότε ακόμη υπήρχε κάποια παρανόηση ότι θα μπορούσε μέσα από την ψυχοθεραπεία κάποιος να αλλάξει ερωτικό προσανατολισμό. Σήμερα ξέρουμε ότι δεν. Όταν το έγραφε αυτό ο Τάκης, ήταν μόλις είχε φύγει από το DSM το 3, νομίζω τότε, η ομοφυλοφιλία ως διαταραχή. Λοιπόν, από πού ξεκινήσαμε και πού καταλήξαμε, όπως και να έχει. Οι νεότεροι είναι καλύτεροι από τους παλαιότερους. Και πρέπει εμείς, όταν είμαστε νέοι άνθρωποι και αντιμετωπίζουμε bullying και mobbing στον εργασιακό μας χώρο, στον χώρο που σπουδάζουμε, να έχουμε στο μυαλό μας ότι μπορεί εμείς να νιώθουμε ότι δεν είμαστε και πολύ σπουδαίοι, ότι δεν είμαστε πολύ έξυπνοι, πολύ ικανοί, αλλά για να μας κάνουν bullying, για να μας κάνουν mobbing, πολύ πιθανό να είμαστε πολύ καλύτεροι από όσο νομίζουμε. Λοιπόν, για τη φιλενάδα η οποία έχει βγει από δύο κακοποιητικές σχέσεις στον επαγγελματικό και στον ακαδημαϊκό χώρο, η γνώμη μου είναι να συνεχίσει τη ψυχοθεραπεία της, να συνεχίσει τη ψυχοεκπαίδευση της, να πάει και σε ψυχίατρο για να δει αν έχει τη διάγνωση της κατάθλιψης και να πάρει την κατάλληλη, την ανάλογη αντικαταθλιπτική θεραπεία και να συνειδητοποιήσει ότι όσα περισσότερα γνωρίζει, τόση παραπάνω δύναμη αποκτά, ούτως ώστε στο μέλλον να εμπιστεύεται το ένστικτό της, γιατί το ένστικτό της δεν την είχε προδώσει ποτέ. Εκείνη είχε προδώσει το ένστικτό της. Κακοί άνθρωποι υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν πάντοτε γύρω μας. Παλιοχαρακτήρες υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν πάντοτε γύρω μας. Θα ζούμε πάντοτε ανάμεσά τους. Καλή σου ώρα, Στάθη, που κι αν είσαι, που το έχεις πει. Δεν είναι... Λέει ο Στάθης, δεν ζούμε ανάμεσά. Δεν ζουν ανάμεσά μας τα κλά. Ζούμε ανάμεσά τους. Ναι. Ζούμε ανάμεσα στους ναρκισσούς. Ζούμε ανάμεσα στους κομπλεξικούς. Ζούμε ανάμεσα στους προβληματικούς. Ζούμε ανάμεσα στους ηθικά τεμπέληδες ανθρώπους που δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη του εαυτού τους, που δεν παραδέχονται τα λάθη τους και που βγάζουν το άχι τους και τον καημό τους και τα ζητήματα τους πάνω στους άλλους. Εμάς η δουλειά μας είναι να μαθαίνουμε, να ενδυναμωνόμαστε, να έχουμε τα μάτια μας, τα αυτιά μας ανοιχτά και κάθε φορά πιο γρήγορα να βρίσκουμε τη δύναμη να λέμε όχι στο να μπούμε σε μια σχέση με έναν κακοποιητή ή να βρίσκουμε τη δύναμη να φεύγουμε όσο πιο νωρίς γίνεται, αν ήδη έχουμε μπει. Μπορείς και θα τα καταφέρεις. Είμαστε πολύ φιλενάδα. Βρίσκεσαι στην κατάλληλη κοινότητα. Σε ευχαριστούμε που μοιράστηκες μαζί μας το θέμα σου. Φιλιά πολλά. Συγγνώμη που ήταν έτσι λίγο μεγάλο αυτό το βίντεο, αλλά με πιάσε έτσι μια νοσταλγία. Θυμήθηκα τον Τάκη τον Ευδόκα. Μια νοσταλγία με έχει πιάσει. Τελευταία φορά τον είδα τον το 11 και. Πότε πέθανε ρε παιδιό Τάκης. Να σας πω. 12 Φεβρουαρίου του 20 πέθανε ο Τάκης. Πρόσφατα, πολύ πρόσφατα. Και ήταν στην Πάχνα. Είχε γεννηθεί 19 Ιουνίου το 28 στην Πάχνα και πέθανε 12 Φεβρουαρίου το 20, που σημαίνει, πριν 3 χρόνια δηλαδή πέθανε ο Τάκης. Καλά θυμάμαι. Πριν 3 χρόνια. Που σημαίνει ότι ήτανε... Θα δείτε τώρα πόσο λίγα είναι τα μαθηματικά μου. Θα δείτε. Ήταν 94 χρονών. Δεν ήταν. Όχι, 92 χρονών. Ήτο 92 χρονών. Και έχει ιδρύσει το Δημοκρατικό Εθνικό Κόμμα, το ΚΕΚ. Θυμάμαι μια μέρα εκεί στο γραφείο του. Είχε κάτι file
πράσινα. Και τα είχε έτσι και ένα τεράστιο γραφείο. Όλο το γραφείο του ήταν όλο βιβλιοθήκες. Και μου λέει, αυτά εδώ είναι τα έγγραφα, τα ιδρυτικά του ΚΕΚ. Δεν υπάρχει πλέον αυτό το πολιτικό κόμμα, αλλά τόλμησε και ίδρυσε κόμμα εναντίον του Μακαρίου. Τότε. Και μάλιστα ο Τάκης ο Ευδόκας έχει γράψει ένα βιβλίο, Μακάριος, εγώ είμαι Κύπρος. Και εμένα μου είχε κάνει δώρο το απαγορευμένο αντίτυπο, γιατί λογοκρίθηκε το βιβλίο. Λογοκρίθηκε το βιβλίο. Και σε εκείνο το βιβλίο τι έλεγε ο Τάκης. Έλεγε ότι ο αρχιεπίσκοπος Μακάριος, ο οποίος ήταν έμβλημα και γνωστός και δεν ξέρω εγώ τι, ότι ήταν άρκισος. Αυτό έλεγε. Και το είχε γράψει το 78. Τώρα να σας πω. Φοβερό. Φοβερό. Φοβερός. Φοβερός. Και αυτός ο άνθρωπος είχε το θάρρος, είχε τη λεβενδιά, είχε τη μαγκιά να με πλησιάσει εμένα, η οποία ήμουνα ένα κοριτσάκι τότε 30 χρονών. Μια άσχετη. Και δεν ένιωσε καθόλου κομπλεξικά να μου πει έλα να σου μάθω πράγματα. Πότε γράφτηκε, το βρήκα τώρα εδώ. Το 90 λέει. Το 90. Αχ, Θεέ μου. Φοβερό βιβλίο. Εξαντλημένος στον εκδότη λέει δεν υπάρχει εδώ παραγγελίες. Το έχουμε εμείς. Το έχουμε και ψάχνω να το βρω που το έχω βάλει. Αν μου το έχει πάρει κανείς και δεν το έχει επιστρέψει και βλέπει αυτό το βίντεο να μου το επιστρέψει, γιατί έχει πάνω ιδιόχειρη αφιέρωση από τον Τάκη τον Ευδόκα και το θέλω. Αυτά παιδιά μου. Σας αγαπώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και θέλω να ενώσουμε δυνάμεις. Μοιάμαστε μια φωτεινή ομάδα ανθρώπων, επιζώντων, survivor. Έλα εδώ σκυλί μας, έλα εδώ, έχουμε και εδώ ένα σκυλί survivor. Survivors, επιζώντες, οι οποίοι θα φτιάξουμε ένα καλύτερο κόσμο και θα εμπιστευτούμε τον εαυτό μας και έτσι, εμπιστευόμενοι τον εαυτό μας και την κρίση μας, δείτε τη μουσούδα μας, κοίτα τη μουσούδιτσα έχουμε, μουρφούλη. Εμπιστευόμενοι τον εαυτό μας και την κρίση μας, θα κάνουμε επιλογές στο μέλλον καλύτερες, με τελικό στόχο να μην μπαίνουμε σε σχέσεις με κακοποιητές και να επιλέγουμε τη φίλη μας. Αμήν Παναία μου! Αμήν Παναία μου! Να φτάσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται σε ένα σημείο που να είμαστε όσο το δυνατόν σε πιο καθαρά περιβάλλοντα. Να είναι σαν να καθαρίζουμε τον αέρα που αναπνέουμε, ρε παιδιά. Πες ότι αν ζούσαμε στη Σανγκάη, που είναι μια πόλη στην Κίνα που έχει πάρα πολύ ρήπανση, που φοράνε αυτές τις μάσκες οι καημένοι κάθε μέρα, ναι, για τα πνευμόνια τους. Και σου έλεγε κάποιος, υπάρχει τρόπος να καθαρίσεις τον αέρα που αναπνέεις και να μην αναπνέεις όλη αυτή τη ρήπανση, θα δεχόσουν. Ναι, υπάρχει τρόπος να καθαρίσεις τον αέρα που αναπνέεις. Κόβεις σχέσεις με τοξικούς. Ναι. Και παίρνεις και ένα σκυλάκι. Και δεν πειράζει αν είναι μαύρο. Και το μαύρο καλό είναι. Φιλάκια. Σας αγαπούμε πολύ. Γεια! Τελείωσε η μαμά! Πάμε να καθίσουμε στον καναπέ. Τελειώσαμε!